κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ενθαρρύνει κατηδίαν την πολιτική ηγεσία τη Ουκρανίας να δείξει πω είναι ανοιχτή στι διαπραγματεύσει με τη Ρωσία και να απεμπολίσει τη δημόσια άρνησή τη να διεξαγάγει ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει, εάν δεν έχει προηγουμένω εγκαταλείψει την εξουσία ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο σύμβουλο Εθνική Ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική Τζέικ Σάλιβαν συμμετείχε του τελευταίου μήνε σε εμπιστευτικέ συνομιλίες με κορυφαίου βοηθού του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια προσπάθεια να μειώσει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης για την Ουκρανία και να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην χρησιμοποιεί πυρηνικά ή άλλα όπλα μαζική καταστροφή, δήλωσαν στην Wall Street Journal την Κυριακή συμμαχικοί αξιωματούχοι. Οι αξιωματούχοι είπαν ότι ο Σάλιβαν ήταν σε επαφή με τον Γιούρι Ουσάκοφ, έναν σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν. Ο Σάλιβαν μίλησε επίσης με τον άμεσο ομόλογο του στη ρωσική κυβέρνηση Νικολάη Πατρούσεφ, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι. Ερωτηθήσα εάν ο Σάλιβαν είχε συμμετάσχει σε άγνωστε συνομιλίε με τον Ουσάκοφ ή τον Πατρούσεφ, η εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνική Ασφαλεία, Αντριέν Βάτσον, είπε: οι άνθρωποι ισχυρίζονται πολλά πράγματα και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω. Το Κρεμλίνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατηγόρησε τον Πούτιν ότι διατυπώνει αφανείς πυρηνικές απειλές κατά της Ευρώπης σε απερίσκεπτη περιφρόνηση των ευθυνών για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ο Σάλιβαν είπε αργότερα ότι η Ουάσιγκτον λαμβάνει σοβαρά υπόψη τι πυρηνικέ απειλέ του Πούτιν, αλλά δεν βλέπει προ το παρόν ενδείξει για ουσιαστική χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία. Σε βίντεό μα, αναφέραμε πω οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν έκκληση στον Ζελένσκι να δείξει πως είναι ανοιχτό σε συνομιλίε με τη Ρωσία και ότι η προτροπή των Αμερικανών δεν έχει σκοπό να αναγκάσει την κυβέρνηση τη Ουκρανία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αποτελεί μάλλον υπολογισμένη κίνηση με σκοπό το Κίεβο να διατηρήσει την υποστήριξη άλλων χωρών όπου η κοινή γνώμη ανησυχεί πω τροφοδοτεί τη σύραξη που θα κρατήσει για χρόνια. Οι συνομιλίε δείχνουν πόσο περίπλοκη είναι η θέση τη κυβέρνηση Biden όσον αφορά την Ουκρανία. Δημόσια, Αμερικανοί αξιωματούχοι δεσμεύονται πω η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να προσφέρει τεράστια ποσά προκειμένου να φτάνει στρατιωτικό υλικό στο Κίεβο για όσο χρειαστεί, όμω ταυτόχρονα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ήθελε να δει τον πόλεμο να φτάνει στο τέλο, καθώ έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία ενώ έχει πυροδοτήσει φόβου για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.